Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Η κρίση της αγοράς ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2007 και η χρηματοδότηση αυτής της αγοράς υπήρξε η αφετηρία της γενικότερης διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης, η οποία βέβαια συνέβαλε στο να έρθει στο προσκήνιο και η αντίστοιχη κρίση του χρέους στην Ελλάδα. Και ως φαίνεται η κατάσταση δεν έχει πολύ διορθωθεί, δεδομένου ότι σήμερα, ύστερα από 9 χρόνια χρηματοοικονομικής αναστάτωσης, το φάσμα μιας νέας κρίσης πλανάται και αυτό στον διεθνή ορίζοντα. Αυτά τα θέματα, όπως και τις προοπτικές της ελληνικής κτηματαγοράς, θα τα συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, που καλωσορίζω σε αυτήν την εκπομπή, που είναι η δρόμη της ανάπτυξης που σας προσφέρει κάθε Δευτέρα η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Κύριε Χριστόπουλε, όπως σας, είπα κύριε, και στην εισαγωγική μου παρουσίαση, έχουμε την κρίση της αγοράς ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης. Πυροδοτείται μια γενικότερη χρηματοοικονομική κρίση, η οποία επανέρχεται τώρα στο προσκήνιο, ενδεχομένως όχι για τους ίδιους λόγους με την αντίστοιχη του 2007. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε. Αλλά το γενικότερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι σε πάρα πολλές χώρες η κτηματαγορά έχει καταρρεύσει. Αυτή η κατάρρευση δημιουργεί προβλήματα κόκκινων δανείων, αλλά και γενικότερα προβλήματα στην χρηματοδότηση της απόκτησης κατοικίας. Και βέβαια έχουμε το φαινόμενο της γενικευμένης τραπεζικής κρίσης με τις ορατές και τις μη ορατές πλευρές της. Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα φορολογήσεως ακινήτων, έχουμε πρόβλημα καταρρεύσεως της αγοράς ακινήτων, κόκκινα δάνεια και τι θα συμβεί. Αυτά είναι έτσι περιγραμματικά τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όμως από την καθημάς πραγματικότητα, που είναι μια αγορά σε κρίση, η οποία όμως δεν έχει πέσει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, η αντίστοιχη αγορά στην Ισπανία ή σε άλλες χώρες. Παρόλα αυτά έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα κόκκινων δανείων και βέβαια της περαιτέρω χρηματοδότησης της αγοράς ακινήτων. Το πρώτο μου λοιπόν ερώτημα είναι, κατά την εκτίμησή σας, ποιες προβλέπετε να είναι οι εξελίξεις στην αγορά στο θέμα των κόκκινων δανείων και πώς αντιμετωπίζετε το θέμα της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας σε έναν φορολογούμενο ο οποίος πλέον δεν έχει και καμία δυνατότητα ρευστότητας. Ναι, κοιτάξτε, αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, καταρχάς είναι ένα διεθνές θέμα. Το θέμα των προβλημάτων που δημιουργούνται ανά περίοδο στην κτηματαγορά. Και στην Αμερική, και σχετικές μελέτες που... Και στην Ευρωπαϊκή. Να σας πω ότι πρόσφατα τον Ιούνιο που ήμασταν στο συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων στο Όσλο της Νορβηγίας, το κυρίαρχο θέμα ήταν ότι δεν υπάρχει πρόσβαση από τους νέους στην αγορά των ακινήτων. Δηλαδή έχουν ανέβει τόσο πολύ τα ενίκια σε κάποιες πόλεις. Είναι από την άλλη πλευρά πολύ δυσχερής η χρηματοδότηση από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες πλέον, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι νέοι έχουν ένα πρόβλημα να μπουν σε αυτή την αγορά. Στην Ελλάδα, όπως είπατε και προηγουμένως, υπάρχει υπερφορολόγηση των ακινήτων εδώ και πολλά χρόνια. Και δεν είναι μόνο η υπερφορολόγηση, είναι και η αστάθεια που υπάρχει στο φορολογικό καθεστώς. Δηλαδή, κάθε ένα χρόνο, να μην πω και συντομότερα, αλλάζει το νομοθετικό καθεστώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ήδη συζητείται η φορολόγηση των μισθωμάτων, των ενοικίων από τα ακίνητα, αντί να φορολογείται με τον αυτοτελή συντελεστή που έχουμε εδώ και 2 χρόνια, να ξαναέρθει σε μια γενικευμένη κλίμακα που θα είναι όλα τα εισοδήματα μαζί. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, αν επενδύσει σε ένα ακίνητο, τι τον περιμένει. Από την άλλη πλευρά, πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχει το θέμα των κόκκινων δανείων. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει δάνειο, με τους χύψη τρόπους θα τους δούμε αργότερα, που πήραν από τις τράπεζες δάνειο, οι οποίοι ίσως, αν τους αναλύσουμε οικονομοτεχνικά, να μην ήταν σωστοί. Γιατί όλες και οι τράπεζες επαφίονται στο ποια ήταν η αξία του ακινήτου.
Μία αξία η οποία είδαμε ότι μετά από 2 χρόνια ήταν πλέον πλασματική. Δεν υπήρξε ανάλυση των εισοδημάτων. Μετά από λίγο προσπάθησε να γίνει ένα νοικοκύρεμα και είπαμε ότι όχι, δεν θα είναι η δόση μεγαλύτερη του 30% του εισοδήματος ενός ανθρώπου. Γιατί, ξέρετε, επενδύοντας μόνο πάνω στο ακίνητο, δημιουργούνται στερευλώσεις. Δηλαδή, ο άλλος εν τέλει αποδεικνύει ότι δεν μπορεί ο δανειολήπτης να αποπληρώσει. Και όχι μόνο αυτό, συνεχίζει να έχει το βάρος την εξασφάλιση της τράπεζας πάνω στο ακίνητο, χωρίς καμία μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Δηλαδή, ναι, μεν νομικά είναι δικό του το ακίνητο. Και η τράπεζα έχει μια εξασφάλιση πάνω σε αυτό το ακίνητο. Από την άλλη πλευρά όμως, μην ξεχνάμε ότι έχει να πληρώσει 2 διαφορετικά κονδύλια. Έχει να πληρώσει την αποπληρωμή του δανείου, τη δόση που κάθε φορά στην τράπεζα, συν το ένφια ή όπως αντίστοιχα ονομάζεται το φόρος ιδιοκτησίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σε μια περίοδο που έχουν μειωθεί οι μισθοί, έχουν μειωθεί οι συντάξεις, υπάρχει ανεργία στο 25%, υπάρχει μια διεθνής κρίση, γιατί δεν είναι και ότι η Ευρώπη είναι στα καλύτερά της γενικότερα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με αφορμή αυτά που είπατε, έχω ένα ερώτημα το οποίο εδώ και καιρό με απασχολεί και βεβαίως έχω και πρακτικές, έχω κάνει και πρακτικές διαπιστώσεις. Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία διαθέτουν 3-4 ακίνητα. Αυτή τη στιγμή έχουν μηδενική ρευστότητα. Ορισμένα προτιμούν να επαιτούν και όταν τους λες καλά βρε αδερφέ γιατί δεν το πουλάς τουλάχιστον ένα από αυτά τα ακίνητα, επικαλούνται το ότι έχουν πέσει οι τιμές. Ναι, μα όταν έχεις ανάγκη πουλάς όσο και όσο, δηλαδή όποιος σου προσφέρει την καλύτερη τιμή το δίνεις. Αυτή την οτροπία πώς την ερμηνεύετε και σε ποιο βαθμό επηρεάζει αν θέλετε και τη γενικότερη ρευστότητα στην οικονομία? Ναι, καταρχάς υπάρχει μια νοοτροπία. Ο Έλληνας είναι δεμένος με το ακίνητο. Στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό ιδιοκτησίας γύρω στο 80%. Τα ακίνητα αυτά σε πολλές περιπτώσεις είναι οικογενειακά, δηλαδή έχουν έρθει από κληρονομιά, από γονικές παροχές. Έχουν αποκτηθεί με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο. Έτσι, είναι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν, ας πούμε, στο εξωτερικό υπό δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, είτε οικονομικοί είτε πολιτικοί πρόσφυγες, οι οποίοι δούλεψαν πολύ σκληρά για να αποκτήσουν κάποιο ακίνητο. Και μην ξεχνάμε ότι και στην ψυχολογία του ανθρώπου το ακίνητο είναι μια μορφή άμεσης αυτοδικαίωσης, που είναι απαραίτητη. Δηλαδή, ο άλλος βλέπει το ακίνητο και λέει: δούλεψα σκληρά ειδικά για πολλά χρόνια και κατάφερα και έφτιαξα αυτό. Αυτό λέω στα παιδιά μου: κρατήστε το όσο μπορείτε. Δηλαδή, υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία στην ελληνική οικονομία. Δεν είναι η νοοτροπία ότι παίρνω ένα ακίνητο, το πουλάω, δηλαδή το βλέπω επενδυτικά. Υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο με τα ακίνητα. Καλό ή κακό, αυτό είναι θέμα συζήτησης και θέμα θα φανεί και στο μέλλον. Αλλά έτσι είναι η νοοτροπία μας, έτσι έχει διαμορφωθεί η ελληνική κουλτούρα πάνω στην αγορά των ακινήτων και έτσι πορευόμαστε. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέτε είναι σωστό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος τυχαίνει, επειδή κληρονόμησε κάποια, επειδή απέκτησε κάποια άλλα, να έχει, ας πούμε, πέρα του ενός, πέρα των 2 ακινήτων και να έχει άμεσο οικονομικό πρόβλημα, μπορεί να σκεφτεί σε μια αγορά ακινήτων η οποία όμως λειτουργεί κανονικά να μπορέσει να πουλήσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής θέμα. Ότι δεν υπάρχουν αγοραστές σε πάρα πολλές περιοχές. Αυτή τη στιγμή η κτηματογορά λειτουργεί σε βασικά πλαίσια, εξορθολογισμένη να το πούμε έτσι. Δηλαδή, ο άλλος θα αγοράσει ένα ακίνητο επειδή έχει μία ανάγκη. Είναι ένα νέο ζευγάρι, θέλει να αποκτήσει ένα ακίνητο να εγκατασταθεί. Θέλει ένα ακίνητο κοντά σε αυτό που είναι, για κάποια πραγματικότητα. Άνθρωποι από το εξωτερικό και με τα προβλήματα που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή που έρχονται και αγοράζουν ένα μικρό ακίνητο στην Ελλάδα για να νιώσουν μια ασφάλεια. Ότι αν ομιγέννη το χειροτερέψει τα πράγματα, μπορούν να πάνε σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχω κάπου να μείνω. Δηλαδή, αυτό που λέμε παίρνω ακίνητο για επένδυση, αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν υφίσταται. Άρα, τι έχουμε? Έχουμε μια αγορά με μεγάλη προσφορά, μειωμένη ζήτηση και από την άλλη πλευρά έχουμε μια φορολογική αρχή η οποία σε πολλές προτάσεις που έχουμε κάνει, ενώ θέλει να βοηθήσει, δεν βοηθάει ουσιαστικά. Δηλαδή, ενώ υπάρχει ένα νομικό καθεστώς για εξόφληση φόρου κληρονομίας με εκχώρηση ακινήτου στο ελληνικό δημόσιο. Σε ποια βάση? Στην αντικειμενική αξία. Προσφάτως αλλάξανε σε πολλές περιοχές οι αντικειμενικές αξίες, τουλάχιστον με τιμή ζώνης κάτω από των 4.000. Και υπάρχει ένα κριτήριο, το οποίο είναι αντικειμενική αξία, το οποίο το ίδιο το κράτος το έχει θεσπίσει και μπορεί να το δεχτεί. Παρότι λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες, παρότι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, που είναι ο έφορος να εισηγηθεί προς το Υπουργείο Οικονομικών ότι ναι, αυτό το ακίνητο μπορεί να αποδώσει το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ότι είναι σε καλή κατάσταση, ότι μπορεί να αποδώσει μισθώματα στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτή η πρώτη φάση ολοκληρώνεται. Και πάμε μετά στο Υπουργείο Οικονομικών και λέμε να γίνει ο συμψηφισμός. Δεν υπάρχει η βούληση, η πολιτική βούληση
των ανθρώπων του Υπουργείου Οικονομικών, των στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, να υπογράψουν μια τέτοια πράξη. Γιατί σου λέει, εμείς θέλουμε ρευστό. Δηλαδή, εννοείται, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, ότι υπάρχει πολιτική βούληση και υφίστανται γραφειοκρατικά εμπόδια. Όχι, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα η πολιτική βούληση. Μάλιστα. Γιατί ενώ θέλουν χρήματα, σου λέει ότι αν πάρουμε και άλλα ακίνητα ως ελληνικό δημόσιο, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ήδη αυτά που έχουμε τώρα. Τι να τα κάνουμε, θέλουμε ρευστό. Πλην όμως δεν είναι επιλογή του άλλου. Δηλαδή δεν είναι επιλογή του φορολογούμενου να πει αντί να δώσω ρευστό, να σας δώσω το ακίνητο. Είναι ο φορολογούμενος που είπατε και εσείς προηγουμένως, που βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Που ναι, μεν έχει μια ακίνητη περιουσία. Πλην όμως αντιμετωπίζει έλλειψη ρευστότητας και προσπαθεί να βρει έναν άλλο τρόπο για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Δηλαδή εκείνο το σημείο θα πρέπει να το δουν σοβαρά οι θύνοντες και να πούνε είναι μια λύση. Είναι μια πρακτική λύση. Εμείς είχαμε πει και άλλα ότι να μπορεί γενικά να υπάρχει συμψηφισμός με εκχώρηση ακινήτου στο ελληνικό δημόσιο των υποχρεώσεων, όχι μόνο φόρου κληρονομιάς, και ένφια και φόρου εισοδήματος. Δηλαδή να μπορέσει να, εφόσον αντιμετωπίζουμε μια κρίση, εφόσον η αγορά των ακινήτων είναι πιεσμένη, να βρεθούν κάποιες πρακτικές λύσεις για προσωρινή αντιμετώπιση του θέματος. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι, ότι αποποιείται ο ενδιαφερόμενος του, ναι, του πλεονεκτήματος της ρυθμίσεως. Της ρυθμίσεως, λέτε, των 42 ή των 100 δόσεων που έχει κάνει, ναι, με την εφορία. Όχι, στη ρύθμιση των 42 ή των 100 δόσεων, μία από τις προϋποθέσεις είναι να δώσει εξασφάλιση στο ελληνικό δημόσιο επί ακινήτου περιουσίας του για να μπει σε αυτή τη ρύθμιση. Δηλαδή, πρέπει να δώσει εξασφάλιση από ένα ποσό και πάνω τότε, γιατί αυτό, ναι, πρώτη φορά τα ακούω. Ναι, όχι, όχι, από ένα ποσό και πάνω πρέπει, μάλιστα, να δώσει μια εξασφάλιση. Η εξασφάλιση είναι τι, να γραφτεί μια υποθήκη, να το πούμε πρακτικά, στο ακίνητό του υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Και από εκεί και πέρα να γίνει ρύθμιση και να μπορεί να πληρώνει τις δόσεις του. Όμως αυτό πάλι ανταποκρίνεται στην περίπτωση που άλλος έχει να πληρώσει τη δόση κάθε μήνα. Μάλιστα. Γιατί μην ξεχνάμε και ότι οι ρυθμίσεις είναι και πολύ σκληρές. Δηλαδή, αν χάσεις μία ή δύο δόσεις, βγαίνεις εκτός ρύθμισης. Άρα, κάποιοι άνθρωποι που τυχαίνει για κάποιους λόγους να έχουν ακίνητη περιουσία και να μην έχουν ρευστότητα, είναι μία λύση. Και σας λέω και πάλι, δεν λέμε ένα εγκαταλελειμμένο ακίνητο. Ένα ακίνητο που έχει νομικές διεκδικήσεις πάνω και είναι αμφίβολη η ιδιοκτησία. Λέμε περιπτώσεις που είναι ξεκάθαρες ιδιοκτησιακά, που είναι ένα ακίνητο που είναι ενοικιασμένο και μπορεί άμεσα να αποδώσει το ελληνικό δημόσιο και που εν τέλει μπορεί το ελληνικό δημόσιο να δει και τη θέση του, γιατί πάντα η θέση ενός ακινήτου είναι πάρα πολύ σημαντική, ώστε ακόμα και αν φύγει ο τωρινός ενοικιαστής, τι πιθανότητες έχει να ξανανοικιαστεί στο άμεσο μέλλον, ώστε το ελληνικό δημόσιο να συνεχίζει να παίρνει χρήματα. Θα παίρνει χρήματα με ένα έμεσο τρόπο. Στην περίπτωση των κόκκινων δανείων, τι προβλέπετε? Στην περίπτωση των κόκκινων δανείων, αυτό. Τα δύο θέματα είναι συγκλονούντα δοχεία. Ξέρετε τι γίνεται. Στην περίπτωση των κόκκινων δανείων είναι πάρα πολύ σημαντικό με κάθε τρόπο να διαφυλαχθεί η πρώτη κατοικία του δανειολήπτη. Είναι θέμα αξιοπρέπειας να μπορεί να μένει στο σπίτι του και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Πρέπει να δοθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περίοδος αποπληρωμής, ώστε να μειωθεί η δόση. Δηλαδή πρέπει να προσαρμοστούν οι δόσεις στα σημερινά δεδομένα, στην οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες, για να μπορέσουν να τα αποκριθούν. Δεν έχει καμία λογική το να βρεθούν ακόμα περισσότερα κίνητα στην κατοχή των τραπεζών, σε μια αγορά η οποία αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα πλαίσια, στο να γράψουν οι τράπεζες ζημίες, γιατί αν τυχόν οι τράπεζες εν τέλει αποκτήσουν τα κίνητα από εκεί που αυτή τη στιγμή έχουν μια αξία α και πάνε στον πληστηριασμό και δεν γίνει ο πληστηριασμός σε αυτήν την αξία, καταλαβαίνετε ότι η διαφορά της αξίας που έχουν τώρα με την αξία που τελικά θα κατακυρωθούν στον πλειοδότη, θα πρέπει να γραφτεί ως ζημία στα στοιχεία των τραπεζών. Οπότε δεν βλέπω τη λογική σε αυτό. Και από ό,τι ακούω και από διάφορες περιπτώσεις, ζητείται και η περίπτωση ακόμα και της απόκτησης της ιδιοκτησίας του ακινήτου από την τράπεζα και της εκμίσθωσής του, δηλαδή να το ενοικιάσει στον ίδιο τον δανειολήπτη. Όπως αυτό έχει συμβεί και σε άλλες χώρες από ό,τι γνωρίζω. Δεν υπάρχει όμως ένας παραλογισμός σε αυτή την περίπτωση, κύριε Χριστόπουλο? Κοιτάξτε, υπάρχει, αλλά... Δηλαδή, σε κάποια στιγμή οι τράπεζες, όχι μόνο στην Ελλάδα και, και εκτός Ελλάδος, χορηγούσαν δάνεια σε φουσκωμένες τιμές ακινήτων. Τώρα οι τιμές ξεφουσκώνουν και την ευθύνη την έχει τελικά αυτός ο οποίος πήρε το δάνειο με την τράπεζα να προσπαθεί να βγάλει την ουρά της απ' έξω. Δεν υπάρχει κάποια αντίφαση σε αυτό το πλέγμα των σχέσεων?
Σίγουρα υπάρχει. Ξέρετε, και η κάθε αγορά έχει κατά καιρούς στρεβλώσεις. Είτε είναι η κτηματαγορά, είτε είναι η χρηματιστηριακή αγορά, γιατί διαμορφώνεται από διάφορους συσχετισμούς που αλλάζουν ανάλογα με τις συνθήκες. Για παράδειγμα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία συγκεκριμένα, οι τιμές στο Λονδίνο είναι πάρα πολύ ψηλές, στις άλλες πόλεις είναι δυσανάλογα μικρές. Μικρές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι η προσφορά και η ζήτηση διαμορφώνουν τις καταστάσεις, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Στην Ελλάδα χτίστηκαν πάρα πολλά ακίνητα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στις 100.000 ακίνητα απόλυτα. Που είναι απόλυτα και είναι πολύ δύσκολο να απολυθούν. Από εκεί και πέρα όμως γλιτώσαμε τα της Ισπανίας, που είναι πολλαπλάσια τα ακίνητα τα οποία είναι απόλυτα ή αχρησιμοποιητά, που υπάρχουν συνεχώς πληστηριασμοί, που κάθε μέρα πολλοί κόσμος χάνει το ακίνητό του. Δηλαδή, ας μην είμαστε πάντα απεσιόδοξοι. Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που ίσως είμαστε καλύτερα από άλλες χώρες. Μπορούμε να γίνουμε καλύτερα στο μέλλον. Μπορούμε. Αλλά πρέπει πάντα να βλέπουμε άμεσες πρακτικές λύσεις. Δηλαδή, να αντιμετωπίσουμε το άμεσο μέλλον. Εμείς κάνουμε προτάσεις ως Ομοσπονδία Διεκτών Ακινήτων, γιατί το αντιμετωπίζουμε το θέμα κάθε μέρα. Έρχονται σε εμάς άνθρωποι που έχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και τυχαίνει να έχουν ακίνητη περιουσία. Και προσπαθούμε να δώσουμε αυτές τις λύσεις. Δηλαδή, θα πρέπει και το κράτος να σκεφτεί αυτές τις λύσεις. Πιστεύετε ότι η ανάπτυξη τουριστική θα βοηθήσει μια σχετική ανάκαμψη και στην αγορά ακινήτων? Σίγουρα πιστεύω. Ή αυτό θα εντοπιστεί σε συγκεκριμένες περιοχές? Σίγουρα. Η τουριστική αγορά και αυτή κινείται σε κάποιες περιοχές που είναι για κάποιους λόγους πιο τουριστικές. Και αν δούμε και στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες εταιρείες μέσα στις οποίες βάζει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το ακίνητό του σε αγγελία και νοικιάζεται σε τουρίστες οι οποίοι προτιμούν να μείνουν σε σπίτι αντί να μείνουν σε ξενοδοχείο. Να δούμε εδώ κάτι. Δεν είναι κατά ανάγκη ανταγωνιστική η αγορά της εκμίσθωσης ακινήτων σε τουρίστες με την αγορά των ξενοδοχείων. Είναι ένα γενικότερο τουριστικό προϊόν, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και πρέπει να διευκρινιστούν ακριβώς οι προϋποθέσεις για τις κατοικίες, ώστε να μπορούν να είναι κατάλληλες για αυτή τη μίσθωση. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι είναι δύο αγορές οι οποίες μπορούν να προχωρήσουν παράλληλα. Υπάρχει αυτή η έννοια στα διεθνή οικονομικά του sharing economy, δηλαδή του διαμοιρασμού, να το πούμε έτσι, της οικονομίας. Οικονομία της μοιρασιάς. Οικονομία της μοιρασιάς, όπως το λέτε. Υπάρχει αυτό και αυτή τη στιγμή στην Αθήνα βλέπουμε ότι σε περιοχές πολύ κοντά στην Ακρόπολη, όντως υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για ακίνητα για να ενοικιαστούν σε τουρίστες. Και πρόσφατα άλλαξε και η νομοθεσία στις τουριστικές μισθώσεις. Αυτό βοηθάει τους ιδιοκτήτες, βοηθάει γιατί βρίσκουν μια άλλη πηγή εισοδήματος. Γιατί βελτιώνουν και τα κινητά τους. Γιατί κακά τα ψέματα, επειδή αυτές οι αγορές λειτουργούν με συστάσεις. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και πει ήταν πάρα πολύ καλό το ακίνητο που έμεινα, αυτομάτως αυξάνεται η πιθανότητα να βρει κάποιον άλλον. Και έχουν και μεγάλη διαδικτυακή απήχηση. Έχουν μεγάλη διαδικτυακή απήχηση. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στις εταιρείες που το διαφημίζουν. Δηλαδή, είναι μια ολόκληρη αγορά που διαμορφώνεται τώρα. Πάλι βέβαια είναι στις πιο τουριστικές περιοχές. Και όσον αφορά το θέμα του τουρισμού, το μεγάλο πρόβλημα επίσης το έχουν οι περιοχές της Ελλάδας που κινούνται κυρίως με τον εσωτερικό τουρισμό. Δηλαδή, ας πούμε, στο χειμερινό, για παράδειγμα, τουρισμό, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κρίση από τα νησιά που κατά ψέματα καταφέρνουν και διατηρούν ένα επίπεδο τουριστών και κάθε χρόνο βλέπετε ότι οι αριθμοί είναι και πολύ καλύτεροι. Πρόσφατα, μάλιστα, ήμουνα στην Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου που τέθηκε το θέμα ότι μπορούμε να πετύχουμε ακόμα καλύτερα το 2016 νούμερα, να έχουμε ακόμα καλύτερες επιδόσεις. Φτάνει να σταθεροποιηθεί λίγο το γενικότερο κλίμα. Ένα πρόβλημα που τίθεται και νομίζω ότι έχει και μεγάλη επικαιρότητα είναι αυτό σήμερα. Συμφέρει κάποιον να είναι νοικιαστής ή ιδιοκτήτης? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα διαχρονικό πιστεύω. Δηλαδή, ανά περιόδους ίσως συμφέρει να είσαι νοικιαστής, ίσως να είσαι ιδιοκτήτης. Στη συγκεκριμένη περίοδο που είμαστε τώρα, εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα πρέπει να δει ο ιδιοκτήτης είναι να δει πιο σφαιρικά την απόκτηση ενός ακινήτου. Δηλαδή, το συγκεκριμένο ακίνητο μπορεί, το ένφια μπορεί να το υπολογίσει. Θα το δει από τον προηγούμενο, θα δει πόσο ακριβώς είναι η επιβάρυνσή του. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δει κατασκευαστικά ότι όντως το ακίνητο πληρεί τις προϋποθέσεις που θέλει. Και το σημείο στο οποίο είναι, δηλαδή να είναι κοντά σε κάποιο άξονα της καθημερινότητάς του. Μάλιστα. Θέλετε να είναι η εργασία του. Αυτό. Η απόκτηση του ακινήτου του δημιουργεί μια σταθερότητα. Γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχει τριετής προστασία της κατοικίας στις μισθώσεις. Δηλαδή, ακόμα και αν υπογράψεις για 6 μήνες, μένεις μέσα για 3 χρόνια, εφόσον είσαι συνεπής και πλέον στο ενίκιο. Αλλά η απόκτηση σου δίνει μια σταθερότητα. Δηλαδή, μπορείς να προγραμματίσεις τη ζωή σου σε ένα μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.
θα επανέλθουμε σε αυτό, κύριε Χριστόπουλε. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Συζητάμε θέματα που άπτονται της αγοράς ακινήτων και των προοπτικών της στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Όσοι παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, συζητούμε θέματα που άπτονται της αγοράς ακινήτων, δεδομένου ότι εκπροσωπεί την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Χριστόπουλε, το θέμα μας ήταν αν συμφέρει κανείς να είναι ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής, και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον σε μια αγορά η οποία πάσχει και από επενδυτική άπνοια, κατά πόσον αυτή η αγορά μπορεί να κάμψει, δεδομένου ότι έχουμε μια τεράστια προσφορά γραφείων, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, που η πτώση των τιμών θα συμπαρασύρει σε κάποια στιγμή και την γενικότερη αγορά ακινήτων. Προβλέπετε ότι αν δεν γίνουν άμεσα κάποιες θεαματικές επενδύσεις, ότι το μοιραίο της καταρρεύσεως αυτής της αγοράς μπορεί να αποστροφηθεί? Να σας πω κάτι. Καταρχάς, η αγορά των ακινήτων είναι πολυσχεδής. Δηλαδή, υπάρχουν διαφορετικοί τομείς της αγοράς των ακινήτων που δεν είναι απαραίτητο ότι ο ένας επηρεάζει άμεσα τον άλλο. Δηλαδή, σωστά λέτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος όγκος γραφειακών χώρων, είτε προς πώληση είτε προς ενοικίαση. Και μάλιστα πολύ περισσότερο προς πώληση, γιατί πολύ δύσκολα οι εταιρείες πλέον δεσμεύουν μεγάλο κεφάλαιο για να αποκτήσουν ακίνητο. Μπορούν να μετεστεγαστούν, να βρουν ένα χαμηλότερο ενοίκιο ή να βρουν καλύτερο σημείο με το ίδιο ενοίκιο και να πάνε εκεί. Δύσκολα αγοράζουν. Από την άλλη πλευρά όμως, τι παρατηρούμε? Ότι σε περιοχές κοντά στο μετρό, στην Αθήνα συγκεκριμένα που μιλάμε, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για διαμερίσματα, για να μείνει ο κόσμος εκεί, και μικρή προσφορά. Και αυτό είναι γιατί? Γιατί λόγω και της κρίσεως βλέπουμε ότι ο κόσμος φεύγει από τα προάστια σε ένα βαθμό και προτιμά να είναι πιο κοντά, να περιορίσει τα έξοδά του. Είναι και θέμα μετακινήσεων κτλ. Και να είναι κοντά στα συγκοινωνιακά μέσα. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι σε ένα τομέα της αγοράς αυξάνεται η ζήτηση, σε άλλο μειώνεται. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, και μάλιστα και από επενδυτικούς ομίλους που έχουν έρθει και μας έχουν προσεγγίσει επαγγελματικά, αυτή τη στιγμή όλους τους ενδιαφέρει η κατοικία στην παρούσα φάση στην Ελλάδα. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο επαγγελματικό ακίνητο. Αλλά μπορούν να γίνουν κάποιες μικρές αναπτυξιακές κινήσεις, οι οποίες βοηθάνε στην κτηματαγορά γενικά. Γιατί ξέρετε, η κτηματαγορά επηρεάζει πάρα πολλά επαγγέλματα. Δηλαδή, ίσως είναι η αγορά με τη μεγαλύτερη διάχυση στην οικονομία και πιο άμεση διάχυση. Από την εταιρεία που πουλάει έπιπλα μέχρι τους ανθρώπους που απασχολούνται στην οικοδομή, είναι πάρα πολύ μεγάλη η ποικιλία των αντικειμένων, των επαγγελμάτων που ασχολούνται με την οικοδομή. Για παράδειγμα, εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Μια περίπτωση που ισχύει και ενδιαφέρει και τους ιδιοκτήτες. Όσοι έχουν νομιμοποιήσει αυθαίρετα ή έχουν αλλάξει χρήση και έχουν ένα αλφα πρόστιμο να πληρώσουν προς το ελληνικό δημόσιο, αυτό μπορούν να το συμψηφίσουν με επεμβάσεις που κάνουν στα ακίνητα για τη θερμομόνωση του ακινήτου. Μάλιστα. Πριν μερικά χρόνια, ελάχιστοι ασχολούμασταν με το τι ενεργειακή απόδοση έχει το ακίνητο και πόσο μπορεί αυτό να αποτυπώνεται άμεσα στο πορτοφόλι μας. Όταν όμως αυξήθηκε το πετρέλαιο και όταν είδαμε ότι πραγματικά ένα μεγάλο μέρος χρημάτων φεύγει για εκεί, πολλοί κόσμοι αποφάσισαν ότι ναι, πρέπει να επενδύσω στο ακίνητό μου για να μπορέσω να γλιτώσω χρήματα. Γιατί ξέρετε, και το πετρέλαιο και τα άλλα μέσα θέρμανση αλλάζουν συνεχώς. Δηλαδή, μπορεί μία χρονιά να είναι φθηνότερο, την άλλη να κρυβίνει πάλι. Είναι διεθνείς οι παράγοντες, δεν μπορείς να τους επηρεάσεις. Οπότε πρέπει να βοηθήσεις. Και πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν αυτή τη στιγμή συμψηφίζει το πρόστιμο των ημιπεθρίων, κάνοντας επεμβάσεις στο ακίνητό του. Κάνοντας θερμομονώσεις εξωτερικές, κάνοντας άλλες βελτιώσεις. Αυτά όμως δίνουν δουλειά στην αγορά. Μάλιστα. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πρακτικές λύσεις. Επειδή θίξατε αυτό το θέμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό, και είπατε στην αρχή της συζητήσεώς μας ότι εδώ έχουμε στην Ελλάδα έχουμε μία έτσι αιμονή απέναντι στην ακίνητη περιουσία,
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μία αντίληψη που κυριαρχούσε για πάρα πολλά χρόνια είναι ότι το ακίνητο αργά ή γρήγορα παίρνει μία υπεραξία. Βλέπουμε ότι μετά την κρίση του 2007, αφενός μεν σε διεθνές πλέον επίπεδο η κτήματα αγορά δεν αναπτύσσεται, παραμένει θα έλεγα μάλλον σε ύφεση παρά σε ανάπτυξη, με εξαιρέσεις. Το Λονδίνο είναι μία από τις εξαιρέσεις, το Παρίσι ενδεχομένως μια άλλη εξαίρεση. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα τραπεζικό τομέα ο οποίος είναι υπερχρεωμένος διεθνώς και έχει προβλήματα κόκκινων δανείων σε εξίσου έντονα με τα αντίστοιχα στην Ελλάδα. Προβλέπεται ότι εσείς βλέπετε ότι αυτή η έννοια της υπεραξίας μπορεί έτσι σαν θεωρητικό σχήμα να διατηρηθεί? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μεν υπεραξία, αλλά το πολύ μεγάλο προσόν της ακίνητης ιδιοκτησίας είναι η ασφάλεια που σου παρέχει. Δηλαδή είναι μια επένδυση ασφαλής, είναι μια επένδυση η οποία δεν επηρεάζεται άμεσα από τα τραπεζικά δεδομένα και γεγονότα. Είδατε το καλοκαίρι με τα capital control που είχαμε στην Ελλάδα πόσος κόσμος φοβόταν άμεσα ένα κούρεμα των καταθέσεών του. Δηλαδή, ναι, μεν στα ακίνητα υπάρχει φορολόγηση. Μπορούμε, μάλιστα, έχουμε πει και εμείς ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοκτών Ακινήτων ότι η υπερφορολόγηση είναι ένας έμεσος τρόπος κουρέματος της περιουσίας του. Δηλαδή, δεν γίνεται άμεσα να του πάρουν τα χρήματα. Πλην όμως παραμένει ένας ασφαλής τρόπος επένδυσης των χρημάτων, κατάθεσης των χρημάτων. Έχει λειτουργήσει πάρα πολλά χρόνια κτήματα αγοράς σαν σημείο αναφοράς ελληνικής οικονομίας. Αποτελεί τη βάση και για τις εξασφαλίσεις των τραπεζών. Δηλαδή και οι τράπεζες πάνω, οι προσημειώσεις, οι υποθήκες που γράφουν στην ακίνητη περιουσία ήταν οι περισσότερες. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που τίθεται ενέχειρος στις καταθέσεις και ουσιαστικά με το ενέχειρος στις καταθέσεις παγώνει και μια κατάθεση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει η Ελλάδα να λειτουργήσει πάνω στην κτήματα αγορά, πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία. Έχουμε και το προσόν ότι πολλοί κόσμος από το εξωτερικό ακόμα και τώρα ενδιαφέρεται να αγοράσει ακίνητα σε τουριστικές περιοχές. Δηλαδή είναι μια αγορά που πρέπει να τη φροντίσουμε, να την προστατεύσουμε. Γιατί, ξέρετε, βλέπουμε το εξής, βλέπουμε να υπερφορολογούνται τομείς της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ίδιων τομέων άλλων χωρών. Ας πάρουμε το παράδειγμα του τουρισμού. Είδατε ότι πέρυσι πήγε καλά ελληνικός τουρισμός και το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε μια αύξηση στο φόρο προστιθέμενης αξίας, στο ΦΠΑ, από το 13 στο 23. Το οποίο είναι μεγάλο λάθος. Δηλαδή, αν θες να κάνεις εθνική πολιτική, πρέπει τους τομείς που βλέπεις ότι έχεις ένα πλεονέκτημα να τους προστατέψεις, όχι να τους υπερφορολογήσεις. Και αυτό είπαμε και για τα κίνητα, αυτό είπαμε, ας πούμε, για τα μισθώματα. Ότι όταν υπάρχει μια αυτοτελής φορολόγηση των ενοικίων, ο άλλος ξέρει, θα επενδύσω ένα ποσό, θα μου αποδίδει αυτό το ποσό, θα φορολογούμε με ένα τρίτο ποσό. Μην ξεχνάμε ότι και στις καταθέσεις των τραπεζών είναι μια αυτοτελής πηγή φορολόγησης. Και μην ξεχνάμε ότι στις καταθέσεις φορολογούνται οι τόκοι, δεν φορολογείται η ίδια η κατάθεση. Και εμείς αυτό λέμε, δηλαδή στα κίνητα. Ωραία, φόρος ιδιοκτησίας υπάρχει παντού. Πρέπει να είναι όμως μικρός. Δηλαδή, ο λόγος που το κουαρτέτο, η προηγούμενη τρόικα, θέλει το ένφια, είδε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σπραξιμότητα στο ένφια. Πλην όμως το συνέδεσε με την αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων. Και έχουμε μπει και εμείς, κατ' επανάληψη, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοικητών Ακινήτων, ότι πρέπει να υπάρχει αυτοτελή φορολόγηση, να υπάρχει μια ελάφρυνση του φόρου που πληρώνει αυτός που όντως παίρνει κάποια χρήματα από τα ενοικία, για να μπορεί να ανταποκριθεί και στο ένφια. Πιστεύετε ότι μια πολιτική που θα αποσκοπούσε στο να προσελκύσει κεφάλαια Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό ή κεφάλαια Ελλήνων στο εσωτερικό τα οποία έχουν αποσυρθεί από τις τράπεζες, αλλά να τα προσελκύσει για να μπουν στην αγορά ακινήτων ώστε και οι παράλληλες δραστηριότητες να τονωθούν, θα ήταν μια λύση έστω και προσωρινή στο σημερινό πρόβλημα της ύφεσης? Κύριε Παπανδρόπουλε, μου δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή τη στιγμή με την ερώτησή σας να αναφερθώ σε ένα λάθος που έχει γίνει. Μέχρι το 2000 πριν το ευρώ υπήρχε για τους ομογενείς που αγόραζαν ακίνητα στην Ελλάδα απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης. Για να έρθουν ακριβώς κεφάλαια από τους Έλληνες ομογενείς που ήταν στη Γερμανία, ήταν στην Αυστραλία, στην Αμερική και να επενδύσουν στην ακίνητη ιδιοκτησία. Μην ξεχνάτε ότι ο Έλληνας είχε το δέσιμο και πάντα το έχει με τη χώρα του. Και ιδίως όταν είναι στο εξωτερικό, αυτό γίνεται ακόμα εντονότερο. Και στην πρώτη ευκαιρία ήθελε να αγοράσει ένα κίνητο στην Ελλάδα και πιστεύω ότι ακόμα θέλει. Άρα δίνοντάς του ένα κίνητρο με τη μείωση του φόρου μεταβίβασης, με την απαλλαγή τότε από το φόρο μεταβίβασης, αλλά ας συζητήσουμε και τη μείωση έστω, βοηθά στο να κινηθεί η αγορά. Είναι αυτό που λέτε, πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα. Να υπάρχει μια σταθερότητα φορολογικού συστήματος για ένα αλφα χρονικό διάστημα,
Στην Νορβηγία, για παράδειγμα, ο φόρος μεταβίβασης ισχύει για 40 χρόνια. Μπορεί σε κάποιους τομείς να είναι σκληρό, αλλά ξέρει ο άλλος που πατάει και που κινείται. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εδώ. Δεν μπορεί να αλλάζει, όχι ούτε καν όταν αλλάζει η κυβέρνηση, όταν αλλάζει υπουργός στην ίδια κυβέρνηση, να αλλάζει το καθεστώς της φορολόγησης. Πάνω στο θέμα αυτό, έχετε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις ή η πρόθεσή σας είναι να επισημάνετε αυτή τη διάσταση του προβλήματος? Εμείς έχουμε επισημάνει, είπαμε και προηγουμένως, την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε παρέμβαση και είπαμε ότι δεν πρέπει να καταργηθεί η αυτοτελής φορολόγηση των ενοικίων. Και μάλιστα είπαμε ότι αν τελικά καταργηθεί, οι ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται διπλά χτυπημένοι, γιατί θα μπουν στον ενιαίο συντελεστή. Πλην όμως, ούτε τους αναγνωρίζεται το φορολόγητο των 9.500 ευρώ που αναγνωρίζεται σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Ούτε τους αναγνωρίζονται τα έξοδα που γίνονται στο ακίνητο, τα οποία βοηθάνε για τους λόγους που είπαμε την κτηματαγορά να κινηθεί, γιατί είναι επενδύσεις στο ακίνητο, άρα πολλά συνεργεία των ακίνητων δουλεύουν σε αυτά. Και είναι πάλι τη τάξη των 9.000. Δηλαδή, είναι ένα ποσό το οποίο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με τα έσοδα-έξοδα που τηρούν, μπορούν και το αφαιρούν. Όπως λοιπόν αφαιρούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες τα έξοδά τους και καλά κάνουν, έτσι θα πρέπει να είναι και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι επεμβάσεις που κάνουν στα ακίνητα. Κύριε Χριστόπουλε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων, πέρα από, ας το πούμε, ομάδα πίεσης, προσφέρει και πιο ουσιαστικές υπηρεσίες στα μέλη της? Βεβαίως, εμείς παρέχουμε στα μέλη μας κάλυψη σε όλα τα θέματα που έχουν. Το site είναι γνωστό, το pomida.gr, που μπορούν και να εγγραφούν ηλεκτρονικά και στα γραφεία μας μπορούν να έρθουν. Υπάρχει εξυπηρέτηση για τα μέλη μας σε θέματα νομικά, σε θέματα τεχνικά, σε θέματα ασφαλιστικά. Υπάρχει ένα πολύ καλό πρόγραμμα ασφαλιστικό που συνεργάζεται η Πομιδά με την Inter-American και παρέχεται στα μέλη μας. Διαπιστώνουν αμέσως την ασφάλεια. Για ασφαλιστική κάλυψη για το ακίνητο που διαθέτουν. Ναι. Διότι εκεί νομίζω στην Ελλάδα υπάρχει υπασφάλιση των ακινήτων και ορισμένοι μάλιστα το θεωρούν περιττό. Δεν είναι αυτό που λέτε, ότι πραγματικά ο όρος είναι υπασφάλιση. Δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό ιδιοκτητών ακινήτων έχουν ασφαλίσει το ακινητό τους και ουσιαστικά νομίζω ότι είναι αυτοί οι οποίοι αναγκάστηκαν να το κάνουν λόγω τραπεζικού δανεισμού. Δηλαδή, επειδή η τράπεζα σου έλεγε: OK, για να πάρεις το δάνειο πρέπει να το ασφαλίσεις σε μια αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία, αναγκαζόσουν να το κάνεις. Η ασφάλεια του ακινήτου είναι πολύ σημαντική. Θα μου πείτε τώρα, στην περίοδο της κρίσης που ζούμε, να αυξήσεις τα έξοδα. Δεν αυξάνεις όμως τα έξοδα, γιατί ουσιαστικά ασφαλίζεις το ακινητό σου που σε περίπτωση που τύχει κάτι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντικαταστήσεις. Βέβαια. Δηλαδή, πληρώνοντας ένα μικρό ποσό το χρόνο, διατηρείς μια περιουσία που είναι πολύ δύσκολα με τα σημερινά δεδομένα να την ξαναποκτήσεις. Ποια είναι η τοποθέτησή σας για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών? Αυτή ήταν πάγια θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ότι πρέπει οι αντικειμενικές αξίες να προσαρμόζονται στην πραγματικότητα της αγοράς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, υπάρχει κάθε χρόνο μία επιστολή που στέλνεται από την τοπική αρχή, από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στους φορολογούμενους, στους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους λέει ότι γίνανε αυτές οι μεταβολές στο χώρο που είναι το ακινητό σας, η αξία του ανέβηκε, μειώθηκε, παρέμεινε σταθερή. Και αν έχετε, για παράδειγμα, οποιαδήποτε ένσταση από αυτού, ελάτε εντός ενός μηνός στο γραφείο, στο Δήμο να το συζητήσουμε. Θα πρέπει να γίνεται αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει να παρακολουθεί η κυβέρνηση την πορεία της αγοράς των ακινήτων και να ανταποκρίνεται εκεί. Είχε γίνει μια πρόταση να ο φόρος ιδιοκτησίας να μεταφερθεί στους Δήμους. Να εισπράττεται απευθείας από τους Δήμους. Αυτό ακριβώς ήταν και η προσοχή μου ερώτηση. Αυτή την πρόταση πώς την αντιμετωπίζετε? Κοιτάξτε, εμείς είπαμε ότι έχει ένα θετικό αυτή η πρόταση. Ότι κακά τα ψέματα οι Δήμοι είναι πιο κοντά στην συγκεκριμένη αγορά της περιοχής τους. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολα. Και τη γνωρίζουν και καλύτερα. Και τη γνωρίζουν και ως προς το επαγγελματικό ακίνητο και ως προς τις κατοικίες. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης και των Δήμων, γιατί είναι μια μεγάλη ευθύνη. Και καταλαβαίνετε ότι πλέον εκείνοι θα διαμορφώνουν τις αντικειμενικές αξίες. Εκείνοι θα εισπράττουν το φόρο ιδιοκτησίας μέσω των τελών, μέσω κάποιου άλλου τρόπου. Αλλά είναι μια πραγματικά μεγάλη ευθύνη. Πρέπει οι Δήμοι να φανούν αντάξει αυτής της ευθύνης και πιστεύω ότι θα ωφελήσει, γιατί θα δώσει ένα ποσό απευθείας στους Δήμους και παράλληλα δεν θα απαιτούν εκείνοι το ίδιο ποσό από την κεντρική κυβέρνηση μέσω του προϋπολογισμού. Δηλαδή πιστεύω ότι θα διευκολύνει όλη την και δεν είναι και ένα μέτρο που είναι λογικό? Δηλαδή ορισμένες περιοχές, ας πούμε, προνομιούχες, υποθέτω ότι οι Δήμοι εκεί θα τις φορολογούν περισσότερο. Δηλαδή
η ισοπεδωτική φορολογία δεν θα γίνει πιο δίκαιη σε κάποιο βαθμό? Αυτό που λέτε είναι αυτό ακριβώς το θέμα. Η οριζόντια φορολόγηση είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι το χαράτσι, το ΕΤΙΔΕ που έγινε το 2011 ή 2012, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν ακριβώς η οριζόντια φορολόγηση. Δηλαδή, σε φορολογούσε ανάλογα με την τιμή ζώνης. Ούτε καν με την αντικειμενική αξία. Είτε το ακίνητό σου ήταν στο ισόγειο, είτε ήταν στον πέμπτο όροφο, είχες ακριβώς την ίδια φορολόγηση. Είτε ήταν παλαιό, είτε νέο, την ίδια φορολόγηση. Αν ήταν νέο, είχες και ένα πρόσθετο συντελεστή. Αυτό είναι ότι χειρότερο, γιατί δεν αποδίδει τη φορολόγηση που πρέπει να έχει ένα ακίνητο. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που είπατε και το οποίο οι Δήμοι το ξέρουν καλύτερα είναι οι συντελεστές εμπορικότητας. Δηλαδή, κάποιοι δρόμοι όντως έχουν ένα πολύ μεγάλο κοινό που περνάει κάθε μέρα από εκεί και υπάρχει μια εμπορικότητα αυξημένη. Αυτά όμως αλλάζουν. Θέλετε, γιατί δημιουργούνται, ας πούμε, σταθμοί του μετρό, για παράδειγμα, και δημιουργούν μια πολύ μεγάλη εμπορική κίνηση πλησίων των σταθμών αυτών. Αυτό όμως σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι δρόμοι χάνουν εμπορική κίνηση. Άρα θα πρέπει να παρακολουθείτε το θέμα. Δηλαδή, δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας που πλέον έχει μειωθεί πάρα πολύ η αγορά, ουσιαστικά η κίνηση, από εκεί παραμένουμε συντελεστή 4 και συντελεστή 5. Είναι πολύ παράλογο. Σε σχέση με το τι ίσχυε στο παρελθόν. Ναι, και με την πραγματική αξία του. Και σχέση με την πραγματική αξία του. Δηλαδή, αυτό λέμε, ότι οι αντικειμενικές αξίες πρέπει να προσαρμόζονται στις εμπορικές αξίες. Είδαμε μία μείωση, όχι θαραλέα, των αντικειμενικών αξιών. Είδαμε πάλι κάποιες περιοχές άνω των 4.000 ευρώ τιμή ζώνης να εξαιρούνται από τη μείωση. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω κάτι. Κάποιες τιμές, παρότι κάποιες περιοχές είναι για ορισμένους λόγους θεωρούνται ακριβές περιοχές, παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι οι τιμές οι οποίες έχουν βγει είναι πραγματικές. Δηλαδή, δεν μπορεί προάστιο των Αθηνών, όσο καλό και να είναι, να πούμε ότι η τιμή ζώνης είναι στις 8.000 ευρώ. Δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε την ευρωπαϊκή αγορά, να δούμε πού υπάρχει 8.000 ευρώ και να πούμε, έχει η Αθήνα πραγματικά περιοχές που συγκρίνονται με τις άλλες περιοχές που έχουν 8.000 ευρώ στην Ευρώπη? Αναδιαγραμμικό. Τις τελευταίες εξελίξεις στη διεθνή οικονομία, πώς τις αντιμετωπίζετε σε σχέση και με την εσωτερική μας αγορά, διότι ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν προβλήματα στον τραπεζικό χώρο, αλλά και με μια γενικότερη, έτσι, αντίληψη της κτηματαγοράς? Κοιτάξτε, οι τελευταίες εξελίξεις δεν μπορούμε να αφήνουμε έξω και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ακριβώς. Δηλαδή, πέρα από το καθαρά οικονομικό κομμάτι του δανεισμού κάποιων ανθρώπων για να προχωρήσουν στη ζωή τους και να επενδύσουν, υπάρχουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις που κάθε μέρα αλλάζουν. Βλέπουμε μια ανασφάλεια από τα ανατολικά μας σύνορα. Αυτό δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Σίγουρα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια πολύ μεγάλη πρόκληση, που είναι το μεταναστευτικό. Δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν οι καταστάσεις στην Ευρώπη. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι εν τέλει η κεντρική οικονομική απόφαση της Ευρώπης. Δηλαδή, θα είναι η χαλάρωση του αυστηρού δημοσιονομικού πλαισίου και η κίνηση παράλληλα σε κάτι αντίστοιχο των ΗΠΑ, ή θα είναι η αιμονή σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο? Γιατί αυτό, ξέρετε, έχει άμεσες συνέπειες σε όλους τους τομείς της αγοράς. Όταν επιμένουν, για παράδειγμα, να έρθουμε στα καθημάς, όταν επιμένουν σε πολύ αυστηρούς συντελεστές έμφυα και όταν επιμένουν ότι πρέπει να εισπραχθεί ένα ποσό της τάξης των 2,65 δισεκατομμυρίων μόνο από τα ακίνητα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μιλάτε για την Ελλάδα. Μιλάω για την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα κατ' επέκταση είναι ένα μέρος της Ευρώπης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιπες χώρες. Ναι, επειδή τώρα θίξατε για το μεταναστευτικό, το οποίο βέβαια είναι νόμισμα με δύο όψεις, έχει και την αρνητική και τη θετική. Εδώ έχουμε πάρει σοβαρός κίνδυνος να βρεθούμε με μια αύξηση πληθυσμού ιδιαίτερα σημαντική, η οποία όμως θα έχει επιπτώσεις και στην κτηματαγορά. Σίγουρα. Και αυτή τη στιγμή είναι πώς θα διαχειριστούμε εν τέλει αυτό το θέμα. Δηλαδή, καταρχάς, αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί είναι πρώτα απ' όλα να διατηρηθεί, βέβαια, η ανθρώπινη προσέγγιση του θέματος, που η Ελλάδα νομίζω ότι το έχει αποδείξει ότι τη διαθέτει και αυτήν ασκεί. Αυτό παράλληλα με τον τουρισμό, δηλαδή να μην θυγεί ούτε ο τουρισμός και να υπάρξει μια οργάνωση στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού θέματος. Σας είπα και πάλι και στην αρχή της εκπομπής ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή αγοράζουν μικρά ακίνητα στην Ελλάδα γιατί νιώθουν μια ασφάλεια αγοράζοντας ένα μικρό ακίνητο στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι οι άμεσες εξελίξεις θα οδηγήσουν την κτηματαγορά σε κάποια κίνηση. Όσο πάντως η Ελλάδα παραμένει ένα ασφαλής προορισμός, όσο παραμένει για τον τουρισμό ασφαλής, θα παραμένει και για την αγορά των ακινήτων. Και θα ελκύει ανθρώπους να αγοράσουν ακίνητη ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι
το μεταναστευτικό ρεύμα θα μπορούσε να αναζωογονήσει ορισμένες περιοχές της Αθήνας, οι οποίες έχουν κυριολεκτικά καταρρεύσει από πλευράς τιμών ακινήτων. Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα... Ή θα έχει συμβεί ακόμα, θα χειροτερεύσει η κατάσταση. Να σας πω, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως για να μιλήσουμε και ειλικρινά. Ένα μεγάλο κομμάτι των Αθηναίων που έμεναν στο κέντρο της Αθήνας στη χρονική περίοδο του 1995 μέχρι το 2008-10, να το πούμε έτσι, με τον τραπεζικό δανεισμό και με την εύκολη πρόσβαση που είχαν στον τραπεζικό δανεισμό, απέκτησαν ακίνητα στα προάστια. Μάλιστα. Οπότε είχαμε το φαινόμενο πάρα πολλά διαμερίσματα στην Αθήνα να νεκρώσουν και να μείνουν κενά. Αυτά νοικιάστηκαν όντως σε ανθρώπους που ήρθαν και έμειναν στην Ελλάδα. Όχι απαραίτητα έτσι, από τη Μέση Ανατολή, μπορεί να ήταν και από ευρωπαϊκές χώρες, από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Κόσμος όμως που ήρθε και έμεινε στο κέντρο της Αθήνας. Κάλυψε ένα κενό, ένα κενό της αγοράς. Υπήρχαν προβλήματα, ναι, υπήρχαν προβλήματα, αλλά και με τους Έλληνες υπήρχαν προβλήματα. Δηλαδή είναι μια αγορά που έχει τα καλά της και τα κακά της. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς ακριβώς θα διαχειριστεί αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να είναι με έναν τρόπο πρόχειρο. Είναι πολύ, πολύ σοβαρό θέμα για να αντιμετωπιστεί πρόχειρα. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν ας πούμε συγκεντρώνονται άνθρωποι σε πλατείες, το πρόβλημα είναι πρώτα απ' όλα για αυτούς τους ανθρώπους, να τους προσφέρεις, και δεύτερον και για όλη την περιοχή. Αν αντιμετωπιστεί οργανωμένα, όντως μπορεί να αποβεί σε μια θετική μελλοντική περίπτωση για τη χώρα μας. Αλλά εδώ είμαστε να το αντιμετωπίσουμε όχι πρόχειρα όμως. Κύριε Χριστόπουλε, ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Από ό,τι συμπεραίνω, εξορθολογισμό θέλει η αγορά ακινήτων και κυρίως έξυπνη μεταχείριση σε προβλήματα που μπορούν να βρουν λύση, και κάποιες από αυτές τις προτείνατε. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων. Τα θέματα της ελληνικής κτηματαγοράς συζητήσαμε με τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, που τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του και για τις διευκρινήσεις που έδωσε σε συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και όσους θέλουν να επενδύσουν σε αυτή την αγορά.